Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα μηχανή του χρόνου. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέτα. Το μεγάλο καλλιτέχνη που ξεκίνησε από το Αιγάλεο City και χωρίς να αλλάξει το παραμικρό από το χαρακτήρα του, επέβαλε τη μουσική του όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μπουζούκι έγινε συνώνυμο με τον Ζαμπέτα, του οποίου η ζωή είχε ανατροπές, είχε περιπέτειες και κυρίως είχε μεγάλες συγκινήσεις. Ξεκινάμε το ταξίδι από τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Φόβος, σφαίρες και θανατικό, έλεγε ο ίδιος. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Ζαμπέτας ήταν ενταγμένος στο ΕΑΜ. Ωστόσο, στη συνέχεια έσπευσε να βγάλει από πάνω του κάθε πολιτική ταυτότητα και να αποκτήσει αυτήν εδώ την ταυτότητα. Είναι η πρώτη του επαγγελματική ταυτότητα. Ζαμπέτας Γεώργιος, τόπος γεννήσεως Αθήνε, ειδικό της μπουζούκι. Παντρεμένος, ημερομηνία 1950, αριθμός δελτίου επαγγελματικής ταυτότητος 763 και ο ίδιος φωτογραφημένος σε φωτογραφικό ατελιέ της εποχής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Όταν αρχίζει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Ζαμπέτας αναγκάζεται να σταματήσει το σχολείο. Φοβάται επειδή οι περισσότεροι συμμαθητές του οπλοφορούν. Φτώχεια, δυστυχία, Γερμανοί, Ναζί στην Αθήνα. Τι κάνουμε τώρα, τι χαμπάρια μας τώρα. Στη διάρκεια της κατοχής ο Ζαμπέτας οργανώθηκε στο ΕΑΜ, όσο η οργάνωση δεν είχε έντονο κομματικό χαρακτήρα. Η φτώχεια και η πείνα είναι μεγάλη. Τα χρόνια της κατοχής ήταν πολύ δυστυχισμένα χρόνια. Φτώχεια, μιζέρια, κακομοιριά. Όπως τόσα παιδιά της κατοχής, έτσι και ο Ζαμπέτας κινδύνευσε πολλές φορές από τους Γερμανούς στρατιώτες. Έζησε στην κατοχή, στον εμφύλιο, όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφει στο βιβλίο του μέσα. Και όλα αυτά βέβαια ήταν η αφορμή για να εμπνευστεί και τα τραγούδια του. Όπως διηγείται στα απομνημονεύματά του, στα Δεκεμβριανά το ΕΑΜ τον στρατολογεί βία. Με την πρώτη ευκαιρία το Sky, ενώ στο κέντρο της Αθήνας εξελίσσονταν μια μάχη. Τότε ο Ζαμπέτας ουσιαστικά γυρίζει την πλάτη στην πολιτική. Δεν διαλέγει καμία από τις δύο παρατάξεις. Προσπαθεί απλά να επιβιώσει. Ο εμφύλιος τον βρήκε στην πολεμική αεροπορία, όπου υπηρετεί για 5 χρόνια. Γλιτώνει την εξορία και υπογράφει δήλωση αποκηρύσσοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 1968 η δικτατορία οργανώνει μουσική εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο. Ο Ζαμπέτας βρίσκεται και αυτός ανάμεσα στους καλλιτέχνες που κλήθηκαν να συμμετάσχουν. Κάποιοι μάλιστα τον είχαν κατηγορήσει ότι είχε δείξει υπερβολικά ανεκτική στάση την περίοδο της Χούντας. Ο ίδιος αφηγείται λίγα χρόνια μετά. Προχωράμε προς το πάλκο με τον Ηλιόπουλο και ο Ντίνος με ρωτάει: «Ρε Ζαμπέτα, τι θα πούμε στους άλλους τώρα που ήρθαμε και εκτεθήκαμε εδώ?» Γελάω και του λέω: «Ρε, μη σε νοιάζει. Τα ίδια που θα τους πούνε και όλοι όσοι μαζεύτηκαν εδώ μέσα, όλοι αυτοί που κάνουν τους αντιστασιακούς». Ο Ζαμπέτας δεν ήταν ρεμπέτης με την έννοια του εξεγερμένου ανθρώπου, ούτε κοινωνικός επαναστάτης ήταν, του άρεσε η καλή ζωή κτλ. Είχε όμως πολλά χαρακτηριστικά των ανθρώπων του ρεμπέτικου τραγουδιού. Από εκείνη ακριβώς την περίοδο, 1969, είναι τραβηγμένη αυτή η φωτογραφία. Ο Ζαμπέτας ολοκέφι έχει στηθεί με φόντο την Ακρόπολη και το αγαπημένο του μπουζούκι, το οποίο δεν αποχωρίζεται ποτέ. Γύρω από την καλλιτεχνική δημιουργία του Ζαμπέτα υπάρχει μια σύγχυση. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι πολλά από τα αξέχαστα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας έχουν γραφτεί από τον λαϊκό συνθέτη που αγαπούσε τις μπαλάντες και τις γλυκές μελωδίες. Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται περισσότερα από 250 τραγούδια. Που ανέδειξαν μια ολόκληρη γενιά ερμηνευτών. Βοσκόπουλος, Μητροπάνος, Κόκοτας, Μοσχολιού, Μαρινέλα, Δούκισσα και πολλοί άλλοι. Αλλά μην νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ξέρουν τι τραγουδάρες έχει γράψει. Ποια τραγούδια είναι που
ξέρουν ότι τα έχει γράψει ο Ζαμπέτας. Ήταν σπουδαία τραγουδία ο Ζαμπέτας. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά τραγούδια, λαϊκά ελληνικά τραγούδια, μια λαϊκή καντάδα τη λέω εγώ, είναι το «Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου». Όταν έμαθα εκείνο τον Γιώργο, τραλάθηκα. Τον πήρα τηλέφωνο, τον Γιώργο δεν ήξερα. Αλλά ήταν τόσο απλός και τα αντιμετώπιζε όλα τόσο όμορφα. Μια παλιά φωτογραφία και ένα γράμμα ξεχασμένο, κάποιο όνειρο χαμένο μου θυμίσανε ξανά. Ψαχνότανε πολύ με τους στίχους. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα ότι είχε πάει και στο Μητσάκη και ο Μητσάκης του έδωσε το στίχο από το περίφημο γράμμα. Μέσα από τη φωτογραφία πάλι μου χαμογελούσε και στο γράμμα μου μιλούσε όπως τότε τρυφερά. Και ξέρετε πως γράφτηκε και από το τραγούδι ο Θανάσης. Τέρμα πατήσει έρχονταν ένας τύπος. Ρε Ζαμπέτα, έλεγε, ξέρεις από πού έρχομαι να δω το κάντρο σου. Ρε, πού είσαι ρε Θανάση, έλεγε. Πού είσαι, και μια δεν το χάνει ο Ζαμπέτα. Δεν έρχεται. Πού είσαι ρε Θανάση, πού είσαι ρε Θανάση, και έτσι έγραψε το τραγούδι, πού είσαι Θανάση. Σαν τα μονά, πού είσαι Θανάση, πού είσαι Θανάση. Ο Ζαμπέτας ήταν φίλος με όλους τους γνωστούς ηθοποιούς της εποχής του, γιατί έγραφε τραγούδια για τις ταινίες. Όπως τα έλεγε και ο ίδιος, δύο καλλιτεχνικές χιλόπιτες δεν ξέχασε ποτέ. Η μία από την πόλη Πάνου, που όπως υποστηρίζει ο Ζαμπέτας, τον έστησε σε μία πρόβα. Και η άλλη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που αρνήθηκε να πει το περίφημο τραγούδι «Σταλιά, σταλιά». Αυτές οι χιλόπιτες στάθηκαν αφορμή για να αναδειχθούν η Μαρινέλα και η Βίκη Μοσχολιού. Τραγουδάκι που έχω φτύσει αίμα να το φτιάξω. Ολόκληρη ταλαιπωρία με αυτό το τραγούδι για να μπορέσω να το πετύχω. Το πέτυχα. Και γράφουμε το τραγούδι αυτό να το πει η Βουγιουκλάκη. Οπότε μπαίνει η Βουγιουκλάκη με την αυλή της. Δύο οκείων κι άλλος ένας κείων, δύο κίνες και κάτι παρατρεχάμενος. Ξέρεις, σαυλικούς. Γεια σου, Ραλίδη. Καλή σου ραγή που είσαι. Σ' αγαπάω, μάλιστα, αγαπάω. Καλή σου ραγή που είσαι. Λοιπόν, μπαίνει μέσα με την αυλή. Τη λέω, Αλικάκη, σου έχω ένα τραγούδι. Τελείωσε, λέω, με αυτό το τραγούδι. Για να τα ακούσω, μου λέει. Στον βάζω, τα ακούει. Μου λέει, αυτό. Να πάει το δώσει, μου λέει, το πει ο Καζατζίδης. Ω, μάρα και η λίστρα μου. Παναγία μου, λέω, τι μου κάνες τώρα. Τρελάθηκα, την ψώνησα, πάγωσα, έφυγε το αίμα από πάνω μου. Συφόρεση μου ήρθε. Λέω, τι είπες τώρα. Ναι, αυτό που σου είπα, μου λέει. Με βλέπει ο Καραγιάννης, πήρε χαμπάρι περί τίνος πρόκειται και έρχεται και μου λέει, στα αυτικά τη δουλειά σου, ρε, μου λέει. Κάνε γράψε ό,τι γουστάρεις εσύ. Το στούντιο είναι δικό σου, μου λέει, για πάρτι σου γράφεις. Δεν γράφεις, μου λέει, για κανέναν άλλο. Για πάρτι σου γράψε ό,τι θες, μου λέει. Ό,τι γουστάρεις. Ευχαριστώ, ρε Κότσο, του λέω. Και με συνέφερε. Με στην πρόβα ακόμα παπάπη Μαρινέλα στα αυτή. Μανίτσα μου λέει να το πω εγώ το τραγουδάκι αυτό. Λέω ότι γουστάρει η Κίτσα. Και λέει η Μαρινέλα το σταλιά σταλιά και χόρταγα. Τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύναμο πουλί στην αγκαλιά σου. Γεια σου ρε Μαρινέλα να είσαι καλά. Και ας με θυμάσαι.
Να σε καλά. Στάλια, στάλια και αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά σου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του οι εταιρείες δεν στήριζαν το Ζαμπέτα και αυτό ήταν το παράπονο του. Μέχρι σήμερα 50 χρόνια δισκογραφία και μη δεν έχω πάρει δίσκο, χρυσό δίσκο από κανέναν. Και φαντάσου και για νούμερα τώρα που σου λέω. Νούμερα, νούμερα, όχι αστεία. Ο Ζαμπέτας ανέδειξε πολλούς ερμηνευτές. Το 1964 είχε ετοιμάσει 4 τραγούδια για την Πολυπάνου. Τα Δειλινά, το Πάει Πάει, Πόρτα Κλειστή, τα Χείλη Σου και τα Δάκρυα. Όταν όμως πήγε να κάνουν πρόβα, η Πολυπάνου είχε κανονίσει να πάει για μπάνιο. Και πάω να βρω την Πολυπάνου στο... κάπου στην Οδόνα Χαρνών, καλοκαίρι Ντάλα, Ντάγλα καλοκαίρι, ποτάμιο Ιδρώτας. Ήρθα για πρόβα, λέω καλό στον μου, λέει, αλλά τώρα φεύγω, πάω για στο μπιτς για μπάνιο. Καλά, εμένα ναι ρε σε κυρία Πολυπάνου, με κατάλαβε, με νιώσες, ξεκινάω από το Βεγάλο να έρθω εδώ να κάνω πρόβα. Έκανα το κορόιδο, πήρα το μπουζούκι παραμάσκανα. Είναι όλο ταχώ την άλλη μέρα πάω στο Λαμπρόπουλο. Του λέω Λαμπρόπουλε, η Πολυπάνου πήγε για το μπιτς. Μου λέει τι θέλει να κάνει, ποιο θέλει να τα πει. Λέω να τα πει με σχολείο. Μπράβο μου λέει, αύριο γράφεται. Και πάμε την άλλη μέρα, τα λέει με σχολείο, τυχερή με σχολείο. Μπούμ. Μπούμ, μπαμ και έγινε με σχολείο, η μεγάλη με σχολείο. Bye 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 bye
για γέλεξα Στεφανίνα, σου κάνω. Προς το τέλος της ζωής του έβγαλε και αυτό το CD, τα Χίλια Περιστέρια, και τις τελευταίες του στιγμές το έπαιζε τηλεόραση και είχε βάλει αυτό το DVD και το βλέπε και χαιρότανε και ήταν πολύ ευτυχισμένος. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Και ήρθε εκείνη η ευτυχισμένη στιγμή της αγωνίας, της καταπληκτικής αγωνίας που έγινε ο Βοσκόπουλος. Γεννήθηκε μουσικά ο Βοσκόπουλος. Γι' αυτό τον έλεγα και πατέρα. Έγραψε ανεπανάληπτα πράγματα. Και πέρα από τα δικά του που έχει γράψει, το ότι έχει βοηθήσει και διάφορους άλλους, πάρα πολλές εισαγωγές πολλών τραγουδιών είναι δικά του. Έχει βοηθήσει και πάντα βοηθά, γιατί δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε. Για τη συνέχεια σας έχουμε ετοιμάσει και άλλες άγνωστες και γνωστές για άλλους ιστορίες από τη ζωή του Ζαμπέτα. Μία από αυτές είναι όταν κάποιοι επιχείρησαν να τον πάρουν από το Εγάλο και να τον πάνε στην κοσμική Αθήνα. Σε κανένα για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που την καραμίσα για θέλω να παντρευτείς σε μένα, με δέχεσαι? Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που την καραμίσα για σένα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έκανε μεγάλες επιτυχίες και γρήγορα έβγαλε πολλά χρήματα. Μπορούσε να μείνει ή στα Βόρεια Προάστια, ακόμα και στο Κοσμικό Κολονάκι εκείνη την εποχή ήταν οι πρώτες επιλογές. Ο ίδιος όμως διάλεξε να ζήσει όλη του τη ζωή στο αγαπημένο του Εγάλο, που ο ίδιος το έκανε γνωστό ως Εγάλεο City.
Από πού είστε, τον ρωτούσαν στις ευρωπαϊκές περιοδίες του και εκείνος απαντούσε στους ξένους. Από το Εγάλεο Σίτι. Το Μάρτιο του 1940 η οικογένεια Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, μια γειτονιά που συνδέθηκε με το όνομα του μεγάλου συνθέτη. Που δεν άλλαξα να πούμε παραδείγματος χάρη να παραμείνω στην πολιτεία, να παραμείνω στην Κηφισσά, να παραμείνω περιοχή Χίλτον, να παραμείνω στα κέρατα του, στα τράγια. Εγώ εκεί που ανατράφηκα, εκεί που το πλέξα με τα ίδια μου τα χέρια, το εδαφός που το πότισα με το αίμα μου και το κέντησα με τις παινιές μου, εκεί ήθελα να κατοικήσω. Τα πρώτα χρόνια στο Εγάλεο ήταν δύσκολα χρόνια. Μια ζωή στο Εγάλεο. Στην πείνα. Σαλταδόροι είμαστε. 8 χρόνια ήρθε στο Εγάλεο από την Ακαδημία Πλάτωνος. Παρ' όλα αυτά, αρκετά χρόνια μετά, ο Ζαμπέτας πείθεται από τη γυναίκα του να μετακομίσει στην πλατεία Αμερικής. Στη νέα του γειτονιά όμως έμεινε μόνο για ένα βράδυ, καθώς αμέσως επέστρεψε στο Εγάλεο. Δεν τα άλλαζε με τίποτα. Δεν τα άλλαζε με τίποτα το Εγάλεο. Το θρυλικό Εγάλεο Σίτι είναι μια φράση που καθιέρωσε ο ίδιος ο Γιώργος Ζαμπέτας. Αρχές της δεκαετίας του 60 έκανε μια περιοδία στο εξωτερικό, στο Παρίσι νομίζω καταρχήν, λανσάροντας το Συρτάκι, και έφτιαξε και ένα χορευτικό τρίο, και μετά με τα διάφορα Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Λονδίνο City, Νέα Υόρκη City, τα μετέφερε ας πούμε στο Εγάλεο, οπότε έγινε ας πούμε Εγάλεο City. Όπως ο Ζαμπέτας αγάπησε το Εγάλεο, έτσι και η μικρή γειτονιά των δυτικών προαστίων τον είχε πάντα στην καρδιά του. Αυτό διαπίστωσε και ο Ζάχος Χατζηφωτίου όταν κάποτε θέλησε να πάει στο σπίτι του. Την πρώτη φορά που πρόκειται να πάω στο σπίτι του, που είχα κάτι γραπτά να του δώσω, λέω: Γιώργο, πού είναι η διάστηση? Μου λέει: Η Εγάλεο City. Λέω: Εγάλεο δεν είχα πάει εγώ στη ζωή μου ποτέ. Δεν είχα πάει στο Εγάλεο. Μου λέει: Θα προχωρήσει τη μεγάλη λεωφόρο, άμα φτάσει στο νούμερο, μου λέει. Τάδε, δεν θυμόμουν, είναι ένα περίπτερο. Κατέβα εκεί, σταμάτα το αυτοκίνητο, μπες στο περιπτερίχο, πού είναι το σπίτι του Ζαμπέτα, και θα σου πει αυτός. Φτάνω εκεί, το βλέπω το περίπτερο και σταματάω μπροστά εκεί. Κατεβαίνω κάτι, και δεν μου λες παρακαλώ, μπορεί να μου δείξεις πού είναι το σπίτι του Ζαμπέτα. Χραπ, 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 κατέβα στα ρολά. Έκλεισε το περίπτερο, μπήκε μες στο αυτοκίνητο, τράβα μου λέει, Σαλαμίνος 27. Φωτογραφίες από την εποχή που ο Ζαμπέτας μεγάλωνε σε αυτήν την όμορφη γειτονιά, την οποία όμως δεν αποχωρίστηκε ποτέ. Ο ίδιος πήρε τα πρώτα του μαθήματα στο μπουζούκι από τον κουρέα πατέρα του. Το 1959 ο Μάνος Χατζηδάκης τον επιλέγει, τον κάνει σολίστ στις συνθέσεις του. Στη συνέχεια θα γίνει δεξιοτέχνης και υπογράφει τις εισαγωγές και τα τραγούδια στο Θεοδωράκη, τον Ξαρχάκο, τον Μπλέσσα και σε πολλούς άλλους συνθέτες. Σε ηλικία 6 χρόνων ο Γιώργος Ζαμπέτας παρατηρεί για πρώτη φορά με ενδιαφέρον το μπουζούκι που είχε ο πατέρας του στον τοίχο του κουρίου του. Ο πατέρας μου μπαρμπέρης με ταξουργείο παρτίδα στον Άγιο Γιώργη, Λένορμαν και ναυπλίου μπαρμπέρικο. Στο μπαρμπέρικο γκρεμόντουστε ένα μπουζούκι, μια κιθάρα και άλλο ένα μπουζούκι. Εγώ πιτσιρίκος δεν το φτάνα και έπαιρνα την καρέκλα, ανέβαινα πάνω. Και έπαιζα κατά αυτόν τον τρόπο. Ο μικρός Γιώργος παρακολουθούσε καθημερινά τον πατέρα του να παίζει μπουζούκι για τους φίλους του. Ανάμεσά τους ο Βαμβακάρης και ο Παπαϊωάννου. Όταν το κουρίο ήταν άδειο, ανέβαινε σε μια καρέκλα, ξεκρέμαγε το μπουζούκι και προσπαθούσε να μάθει τα μυστικά του. Δεν ξέχασε ποτέ όμως την ημέρα που ο πατέρας του τον συνέλαβε επ' αυτοφόρο. Εγώ έχω φάει σφαλιάρα από τον πατέρα μου. Πετάγανε φωτίες εδώ να μην το μάθω αυτό. Αλλά ποιος με είχε καβαλήσει να πω. Και αυτό με έβγαλε από τα διέξοδα. Αυτό μου έδωσε περγαμινές. Αυτό μου έδωσε τα πάντα. Ο πατέρας Ζαμπέτας δεν ήθελε ο γιος του να μάθει το όργανο, καθώς τότε το μπουζούκι είχε πολύ κακή φήμη από την εποχή που η αστυνομία κυνήγαγε τους ρεμπέτες και τους λεγόμενους χασικλίδες.
Και από μικρό παιδί έπαιρνε το μπουζούκι και έπαιζε και ο πατέρας μου δεν τον άφηνε. Επειδή το μπουζούκι τότε δεν είχε καλή φήμη. Τη δεκαετία του 30, όποιος είχε μπουζούκι στην κατοχή του, τον οδηγούσαν στην αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων. Έτσι, ο πρώτος έρωτας του Ζαμπέτα ήταν παράνομος. Τ' αγαπάω. Τ' αγαπάω είναι η ψυχή μου, το μπουζούκι μου. Τίποτα άλλο δεν αγαπάω περισσότερο το μπουζούκι μου. Από το μπουζούκι και από τις παινιές του καταλάβαινες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, είναι ευτυχισμένος, είναι τσαντισμένος. Το έβλεπες αυτό. Ο Ζαμπέτας ήταν από τους καλλιτέχνες που νομιμοποίησαν το μπουζούκι. Από όργανο του περιθωρίου το έβαλαν στα καλά σπίτια της εποχής. Όταν τα δάκτυλα του Ζαμπέτα γλιστρούσαν στο μπράτσο του μπουζούκιου, όλοι αναγνώριζαν τον ήχο του. Οι νότες του Ζαμπέτα ήταν σαν να έδειχνε την ταυτότητά του. Αν ακούσεις 100 διαφορετικά μπουζούκια, θα καταλάβεις το παίξιμο και τον ήχο του Ζαμπέτα. Βάλε μου 1000 μπουζούκια, θα σου ξεχωρίσω του Ζαμπέτα και το Χιώτη. Αν μου παρουσιάσεις από ένα δίσκο 500 ανθρώπους μπουζουξίδες, σολίστες, που παίζουν μπουζούκι, 500 ή 1000 ή 3000, όλοι όσοι παίζουν μπουζούκι. Και μέσα σε αυτούς είναι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Με μισό αυτή θα σου πω ότι αυτό το παίξιμο είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα. Ο μουσικός Γιώργος Ζαμπέτας ξεχώριζε για τις εισαγωγές που έγραφε σε τραγούδια άλλων συνθετών. Γι' αυτό άλλωστε από το 1959 κέντησε με τις παινιές του τις εισαγωγές στα τραγούδια κορυφαίων συνθετών όπως του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Πλέσα, του Καπνίση. Τον παίρνανε μέσα στην ορχήστρα γιατί ήταν μοναδικό μπουζούκι. Αυτός τους έβγαζε από τις περιπέτειες, νομίζω τα γράφανε νότα-νότα αυτά. Ο Ζαμπέτας έβαζε τις παινιές μέσα στη... και την περικοκλάδα που λένε στα τραγούδια. Ο ίδιος ο Ζαμπέτας υποστήριζε ότι ο Ζορμπάς του Θεοδωράκη έχει ως βάση τη δική του εισαγωγή στο τραγούδι «Στρώσε το στρώμα σου για δυο». Αυτό είναι το τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και αυτή είναι η εισαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη για το Ζορμπά. Let's go! Hop. Again. Ο Μάνος Χατζηδάκης στη μάνα μου έλεγε ότι όταν άκουσα τον Ζαμπέτα για πρώτη φορά τη δεκαετία του 50, μου λέει, είχα μαγευτεί από τον Μπουζούκι. Τον θεωρούσε πολύ μεγάλο ο Χατζηδάκης. Ο Ζαμπέτας δεν ήξερε να διαβάσει παρτιτούρες. Ήταν αυτοδίδακτος. Και ο μουσικός του αυθορμητισμός γοήτευσε το Μάνο Χατζηδάκη, που αναγνώρισε αμέσως την αξία του. Όταν είχε ο Χατζηδάκης για ένα τραγούδι να παίξει στην ορχήστρα και του λέει, Γιώργο, θα σου πω εγώ πότε θα μπεις. Εντάξει, Μάνο μου, πολύ φίλος του Μάνου και ο Μάνος τον πλάτερ με τον Γιώργο. Και αρχίζει να διευθύνει την ορχήστρα ο Χατζηδάκης και ευνηδίως ο Ζαμπέτας επεμβαίνει με το μπουζούκι. Στοπ, λέει ο Χατζηδάκης. Γιώργο, σου είπα να πεις, λέει. Καλά, Γιώργο, εντάξει. Εμάνο, εντάξει. Πάμε ξανά. Αρχίζει πάλι ο Χατζηδάκης να διευθύνει. Πάλι ο Ζαμπέτας επεμβαίνει. Γιώργο, σου είπα, δεν σε χρειάζομαι. Θα σου πω εγώ πότε. Καλά, Μάνο μου. Ξαναρχίζει πάλι ο Χατζηδάκης, διευθύνει. Ο Ζαμπέτας. Γιώργο, τι έγινε με σένα? Τι έγινε, λέει, Μάνο μου? Σου είπα να μπεις. Μα δεν μπήκα, του λέει. Τι κάνεις? Σχολιάζω. Πριν ο Ζαμπέτας συνεργαστεί με Θεοδωράκη, Χατζηδάκη και Ξαρχάκο, είχε μαθητεύσει δίπλα στους μεγάλους ρεμπέτες. Ξεχωριστή λοιπόν περίπτωση σολίστ, ο οποίος έβαζε την υπογραφή του σε έργα μεγάλων συνθετών και βέβαια με το παράπονο ότι ο Θεοδωράκης δεν έγραφε το όνομά του ως σολίστ στους δίσκους τους δικούς του.
Ξαμπέτας έπαιξε σχεδόν σε όλες τις χώρες όπου υπήρχαν Έλληνες ομογενείς. Έτσι τον γνώρισαν και ξένοι μουσικοί που εξέφρασαν αμέσως το θαυμασμό τους. Εκεί όμως που έδωσε ρεσιτάλ ήταν στις Κάνες. Όταν προβλήθηκε η ταινία «Ποτέ την Κυριακή» με τη Μελίνα Μερκούρη, την αφίσα από την ταινία την βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Το αποκορύφωμα του ελληνικού κινηματογράφου, η ταινία που έγινε θρύλος έγραφε η αφίσα. Αλλά και το ελληνικό πάρτι έμεινε στην ιστορία, καθώς κράτησε όλη τη νύχτα. Ο Ζαμπέτας ξεσήκωσε τους κοσμικούς του διεθνούς jet set και κατάφερε να γίνει πρωτοσέλιδο στο διεθνή τύπο. Το 1960 ο Ζιλντα Σέν και η Μελίνα Μερκούρη πάνε στις Κάνες με την περίφημη ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Τη μουσική υπογράφει ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Ζαμπέτας είναι ο σολίστ. Ο Ντασέν καλεί στις Κάνες και το Ζαμπέτα για να κρατήσει μόνος του το πάρτι για τη συμμετοχή της ταινίας. Μετά την προβολή της ταινίας, οι παραγωγοί διοργανώνουν ένα ελληνικό γλέντι για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής. Ήταν όλα τα ονόματα, όλοι οι ηθοποιοί της γης ήταν εκεί μέσα. Την Τελόν, την Μπελμόντο, όλους όσους ξέρετε. Όλοι. Ήταν το φεστιβάλ την εποχή εκείνη. Και έγινε αυτό το γλέντι, ήταν μοναδικό στον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Βοήθησε το έργο τρομακτικά. Διότι το έργο μέσα, θα το έχετε όλοι δει βέβαια, έχει σπασίματα, έχει αυτά, έχει τραγούδια. Στις Κάνες ο Ζαμπέτας ανεβαίνει στο πάλκο μόνος του, χωρίς ορχήστρα. Πιάνει το μπουζούκι και αρχίζει το σόου. Χιλιάδων δολαρίων πάρτι. Και το κράτησε ο Ζαμπέτας. Έπιασε δουλειά στις 10 το βράδυ και τελείωσε στις 6 το πρωί και δεν φεύγαν οι Γάλλοι με τίποτα. Οι ξένοι στάρς δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο Ζαμπέτας παίζει τα παιδιά του Πειραιά και τους παρασύρει όλους με τη ζωντάνια. Κάγει όλο το κέντρο εκεί πέρα που κάνανε ένα γλέντι για μετά την πρεμιέρα της ταινίας. Αλλά ήταν ολοζώντανος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Τι να σου πω, το βλέπες. Ο Ζαμπέτας έφυγε από το κέντρο τα ξημερώματα. Ήταν ξεθεωμένος. Στο δρόμο βλέπει τις πρωινές εφημερίδες στα περίπτερα και αναγνωρίζει τη φωτογραφία του. Οι εφημερίδες γράφουν για το ελληνικό μπουζούκι που έκλεψε την παράσταση και τις καρδιές των Γάλλων. Εκείνη την ημέρα ο Ζαμπέτας δεν κοιμήθηκε καθόλου. Είχε κρατήσει τις Κάνες άϊπνες και μαγεμένες. Όπως εξομολογήθηκε αργότερα, δεν πληρώθηκε ποτέ. Είχε παίξει για τη φανέλα. Έπαιζε λοιπόν για τη φανέλα, έπαιζε για την παρέα. Όσοι γνώριζαν τον Ζαμπέτα έχουν να λένε για το πηγαίο χιούμορ του και τις θανατηφόρες ατάκες με τις οποίες σατήριζε τους πάντες χωρίς ποτέ κανείς να παρεξηγείται. Αν και αθυρόστομος, δεν υπήρξε ποτέ χυδαίος. Και αυτό του το αναγνώριζαν όλοι που γέλαγαν με την καυστική του σάτυρα. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Πατέρα κάτσε πρόνημα. Μη γίνεσαι ρε ζήλη. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ένας αυθόρμητος καλλιτέχνης που δεν του άρεσε η σιωπή. Όταν δεν τραγούδαγε, σχολίαζε τους θαμώνες. Σ' άρεσε μιστερ Άντωνη. Σκέπε. Τον ένα φοβλιστό τον έλεγε σούρτα φόρτα. Εσύ έλεγε τυχοδιώκτη τι κάνεις. Εσύ που πας. Ο Δημήτρης ο Καρέλας, να πούμε, που ήταν, είχε τα εργοστάσια τότε, ο Δημητράκης, σχεδόν κάθε βράδυ Ζαμπέτα ήτανε.
Του έλεγε ο καπέτας, «Ουα, τότε μπέλησε, δεν βαριές, γέλαγε ο Καρέλας, δεν τον ενδιαφέρει». Όσο πιο καυστικά ήταν τα σχόλια του Ζαμπέτα, τόσο περισσότεροι πελάτες σύχναζαν στο κέντρο του. Παρόλο που ήταν όχι απλώς δηλαδή, χοντροκομμένες, τους μίλαγε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, με ένα λεξιλόγιο που δεν λέγεται, δηλαδή περισσότερες λέξεις δεν μπορεί να τις επαναλάβει κανείς. Παρόλα αυτά δεν είχε κανένας πρόβλημα. Τον λιώνει στο σφουγγάρισμα, τον στρώνει στο μαντάρισμα, τον βρίζει στο παρκάρισμα, τον βρίζει στο πικάρισμα, η γκρινιά της κακάρισμα, πολύ στενό μαρκάρισμο. Τα έχουν παντούς, δεν καταλάβαιναν τίποτα. Άμα, αν εκείνη τη στιγμή ένιωθε ότι κάτι πήγαινε στραβό, θα το έχουν, δεν υπήρχε περίπτωση καμία. Πάψε φιλάρακο να μιλάς, είσαι ψεύτης και παραμυθάς. Μας μοστράρεις ξένα θηλυκά και γλέντας με φραγκατάνικα. Ίσως η πιο κλασική ατάκα του Ζαμπέτα ήταν ένα απλό, μακρόσυρτο επιφώνημα. Το πρώτο καλησπέρα ήταν το ΟΑ. Μια φωνάρα του, η φωνάρα του είχε. ΟΑ! Ήρθε ο Γιώργος, ήρθε ο Κώστας, ήρθε ο Καραγιάννης. Ήρθε ο Κλέαρχος, ο Κοντισιώτης. Γεια σου, Μίστερ Τζον, με τις ντολτσεβίτες σου. Γεια σου, Γιώργο μου, με τα ωραία σου. Αλλά. Μετά τον θάνατο του Ζαμπέτα, ο Αντώνης Βαρδής άκουσε μια κασέτα που είχε γράψει ο συνθέτης με ακυκλοφόρητα τραγούδια. Είχε πάλι κάνει εντύπωση, ας πούμε, γιατί ήταν πάλι και στην κασέτα αυτή ήταν πολύ χύμα, ας πούμε. Δηλαδή ήταν σαν να μιλάγε σε κάποιον πάντα, ενώ ήταν μόνος του και έλεγε, ας πούμε, ότι αυτό είναι μεγάλο σου ξέρω. Βάει, ξέρω εγώ. Τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι σου ξεδάρα, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Πώς θα γλιτώσεις, πουκαρά, από μια τέτοια στρίκλα πεθερά. Λάμψες βεδουίνες, ξυλογιάστες τσακμίνες, χορεύουνε τα βράδια τους χορούς της αγάπης, ενώ το ταμ-ταμ. Όταν έλεγε τον Αράπη, έλεγε την ώρα που έλεγε τα ονόματα, έλεγε και ο Νίκος και ο Παύλος και ο φίλος μου ο Γιώργος και αυτά, τα έλεγε πάντα απάνω στο ρυθμό, έπαιζε η ορχήστρα και αυτός έλεγε τα ονόματα από κάτω και αυτό άρεσε στον κόσμο. Χτυπάει ο Αράπης, ο Σατράπης, ο Μανάβης, ο Χασάπης, ο Μπακάλης, ο Κουρέας. Αυτά τα οποία έβγαλε μετά στον Αράπη που έλεγε και όλα αυτά και που σατήριζε τον καθένα, να, ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Μπίξε, ο Δίξε κλπ. Αυτά ήταν ονόματα πραγματικά Αθηναίων κοσμικών. Το Σατράπη, το Χασάπη, το Μανάβη, το Μπακάλη, το Κουρέα, τον Αντρέα, το Σαλέα, το Μαλέα, το Μπελέ, το Χαβαλέ, το Λεχρίτη, το Κοβρίτη, το Κοιλιά, το Φαταούλα, το Σαγουλέα, το Χλαμπαλέα, το Λέο, το Τιμολέο, τον Απολέον, τον Άρη, το Θεοχάρη, το Σαλιάρη, το Μαλιάρη, το Κουταλιάρη, τον Αράπη. Αθυρόστομος, χιουμορίστας, αλλά και ένας άνθρωπος που έσκαγε πραγματικά πλάκα. Στη συνέχεια αυτό θα δούμε. Τις μεγάλες πλάκες του Ζαμπέτα, αλλά και το παράπονο των τελευταίων ετών. Μαζί θα υποδεχτούμε το 2007. Το πιο μεγάλο παζάρι special με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Μπράβο Γιώργο! Παραμονή πρωτοχρονιάς στις 11 το βράδυ στον Αλφα. Γιώργος Ζαμπέτας, μάγκας και πλακατζής, αλλά και φανατικός Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν δίσταζε να ντυθεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείτε τον, αυτόν και την ορχήστρα του, όταν είχε καλεσμένους στο μαγαζί του τους παίχτες της ερυθρόλευκης ομάδας. Ο Ζαμπέτας είχε πάντα μαζί του τρεις χορευτές, τρία αδέρφια. Ο Δήμος Αμπατζόγλου, ένας από αυτούς, θυμήθηκε
τα καλύτερα αστεία του Ζαμπέτα, που ήταν ένας γνήσιος διασκεδαστής και ένας αυθεντικός γλωσσοπλάστης. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τον Ζαμπέτα στο πάλκο, μιλάνε για ένα αληθινό σόουμαν, που έπαιζε μουσική, τραγουδούσε και σχολίαζε τα πάντα. Το 70 κατέβηκε η Ηνωμένων Πολιτείων, Προεδρίνα, η Τσάκη. Πίσω ο Νάσης. Και εγώ τι έπρεπε να κάνω, ρέφη, Ηνωμένων Πολιτείων, δεν έπρεπε να φιλήσω χέρι. Άδικα μου λέει, φυλάχισε και ο Ζαμπέτας από το μικρό μου. Δεν πρόκειται να πάρεις μία. Το 70 αυτό. Δηλαδή τόσο πανέξυπνος ήταν ο Ζαμπέτας. Πολλά έλεγε. Εμάς ξέρεις τι έλεγε, όταν χορεύαμε, χορεύουμε οι άγγελοι του Τσάρλι. Όταν έγινε ο σεισμός το 81, το τρίο Ρίχτερ, ο αρχιρίχτερ, ο κόντρα Ρίχτερ και ο Χέσε Ρίχτερ, έλεγε. Μετά χορεύουν οι φοροφυγάδες, μετά χορεύουν οι άγγελοι του Τσάρλι. Ό,τι ήθελες, έλεγε. Χοντρέμπορη. Και θυμάμαι, όταν γέννησε η γυναίκα μου, το γιο μου, μου πήρε τηλέφωνο να με ευχηθεί να ζήσει. Μου λέει, τι έγινε, ρε, μου λέει. Ο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει πάσει ακόμα κανένα τζάμι, ούτε κανένα πέτρα, μου λέει, ο γιο, ότι πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Είχε πάντα, ήταν το χιούμορ, το είχε μέσα του. Δεν μπορούσε να ζήσει σε πέτρα χωρί χιούμορ. Ο Ζαμπέτας ήταν από του πρώτου που ηρωνεύτηκε την ξενολαγνία των Ελλήνων. Την εποχή που το πιάνο και τα γαλλικά ήταν τη μόδα, ο Ζαμπέτας ελληνοποιούσε τις ξένες λέξεις για να σατιρίσει τους πάντες. Μας δώσανε και λεμπίες. Και ο Ζαμπέτας δούλευε στη φαντασία. Πρόσεξε. Ντυθήκαμε εμείς τώρα Σαουδάραβες, αραβική στολή. Τώρα όλοι με το φέση, με το έτσι, με το, την αλυσίδα, τα κόλπα. Μπαίνουμε μέσα. Σακουλεύτηκε ο Ζαμπέτας ότι είμαστε εμείς. Τιμή μας απόψε. Χορεύει το τρίο Σεϊχ Λιγούρ. Ήταν διασκεδαστής ο Γιώργος. Ήταν ένας τύπος. Δεν ήταν ούτε απλός τραγουδιστής, ούτε απλός μπουζουξής, ούτε. Ήταν περίεργο ταλέντο. Το χιούμορ του Ζαμπέτα ήταν καυστικό. Πήγε να πάρει ένα μπουκάμισο ο Ζαμπέτας. Και του είπε 1000 ελβετικά φράγκα. Και λέει ο Ζαμπέτας, δεν θέλω οικόπεδο, πουκάμισο θέλω. Το Ζαμπέτα οπωσδήποτε τον αγαπήσαμε πολύ. Ο τρόπος του, τα καλαμπούρια, έλα ρε, φώναζε, έκανε κάτι τέτοια. Θεός Κώστα. Του περίσευε το χιούμορ και το μοιραζόταν με τους άλλους. Ο Γιώργος Ζαμπέτας όμως τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε πολλά παράπονα από τις δισκογραφικές εταιρείες. Πίστευε πως τον είχαν ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά βρήκε το κουράγιο να επιστρέψει στο πάλκο και να τραγουδήσει. Ακόμα και με αναπνευστήρα που είχε στο καμαρίνι. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 1992 έχοντας αφήσει πίσω του ένα πολύ σημαντικό έργο και πολλά τραγούδια να μας το θυμίζουν. Δείτε τη συνέχεια. Για από μας. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μες στο χρόνο να περάσω κι αν μπορέσω να ξεχάσω λίγο λίγο. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Παραμερίστηκε από εταιρείες, από συναδέλφους, από τραγουδιστές, από τραγουδίστριες. Δηλαδή κάπου τον είχαν ξεχάσει, μη αναγνωρίζοντας το έργο του. Κατεβήκαμε ένα απόγευμα και πήγαμε, τον είδαμε και του λέω ότι είχαν τον δω αρκετό καιρό. Και του λέω ότι κάνεις, μαέστρο μου, ήταν άρρωση με το οξυγόνο και αυτά. Τι να κάνω, μου λέει. Χειριστής τηλεκοντρόλ, βλέπω όλα τα τηλεπαιχνίδια. Είχα ένα παλιό φίλο, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Ουσέ
κάνανε κανένα δυο αυτές, αν θυμόσαστε, πανηγυρικές κτλ. Αλλά αυτά είναι σαν μνημόσυνα. Το καταλάβαινε και ο ίδιος. Μου κάνουνε το μνημόσυνο μου, λέει, και είμαι ακόμα ζωντανός. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια, κι εγώ να σ' αγαπώ. Κι εγώ να σ' αγαπώ. Μια τις φωνές να λέω το όνομά σου. Πριν αρρωστήσει ένα μήνα πριν, ο πατέρας μου δούλευε και ήταν ευτυχισμένος. Δεν ήταν, ας πούμε, απόμακρος, δεν ήταν στο περιθώριο. Στο καμαρίνι νομίζω ότι ήταν το οξυγόνο και έβγαινε και μετά ήταν σαν να είναι άλλος άνθρωπος. Κρυβόμαστε μέσα από το γιο του για να καπνίσει έστω 2-3 ορφηξίες από το τσιγάρο. Πήγα να δω τον γιατρό. Να μου πει: «Γιατρός, τι γίνεται, τι κάνουν που τον έχουν εκεί μέσα?» Μου λέει: «Μην ελπίζετε». Και λέει: «Τι μην ελπίζω?» «Μην ελπίζετε, θα πεθάνουμε». Και λέω: «Και τι θα γίνει?» «Δεν μπορεί, μου λέει, να ζήσει έτσι». Έχει καπνίσει 3 εργοστάσια τσιγάρων. Τα εκατομμύρια, το θέμα τα εκατομμύρια, πώς θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ. Για χαρά.